βιβλίου της Κατερίνας Ραμαντάνη, το Δήμαρχο Δάφνης, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, καθώς επίσης το πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κύριο Τζόκα, το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, κύριο Χρήστο Δημητράκη. Και θα ήθελα να εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Βεργίνα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους εσάς και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που είναι σήμερα μαζί μας για την παρουσίαση των δύο βιβλίων της Κατερίνας Ραμαντάνη, του μυθιστορήματος «Σημάδι εκγενετής» και της ποιητικής συλλογής «Ο σφιγμός μου ακουμπά πάνω σου». Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές, τον κύριο Κώστα Καρούσο, ο οποίος είναι ποιητής, δοκιμιογράφος, εισηγητής διοργάνωσης του Συμποσίου Ποίησης των Λογοτεχνικών Περιοδικών της Αθήνας από το 1997 και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Επίσης, τον κύριο Δημήτρη Βαρβαρίγο, γνωστό συγγραφέα για τα επιτυχημένα μυθιστορήματά του, θεατρικό συγγραφέα, ποιητή, μέλος επίσης της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Την ηθοποιό, ποιήτρια και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, την Σφυριδούλα Πιτουλαδίτη, που θα μας διαβάσει αποσπάσματα από τα δύο βιβλία και από το μυθιστόρημα και από την ποιητική συλλογή. Τέλος, τη γνωστή σε όλους μας καλλιτέχνη Ζανέτ Καπούγια, που θα μας διασκεδάσει με τις μουσικές της παρεμβολές. Ήταν προγραμματισμένο στη σημερινή εκδήλωση να μιλήσουν και δύο ακόμα λογοτέχνες, ο κύριος Νίκος Μπατσικανής και ο κύριος Αλέκος Πούλος, οι οποίοι όμως για λόγους έκτακτης ανάγκης, οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Λίνα! Το μυθιστόρημα τώρα. Τι έγιο κάνεις! Η Κατερίνα Ραμαντάνη, αν και είναι μια εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα δύο αγοριών, δεν έπνιξε την εσωτερική ανάγκη που αισθανόταν να γράψει. Μου έκανε εντύπωση αυτό που η ίδια λέει, ότι δηλαδή νιώθει τη γραφή σαν μια εργασία που την έχει στο μυαλό τη συνέχεια. Την απολαμβάνει και δεν κουράζεται να ερευνά και να μαθαίνει καινούργια πράγματα και πιστεύω, όπως γράφει και η συγγραφέας Πασχαλία Τραβλού στην κριτική της, ότι το ταλέντο της αλλά και η εργατικότητά της την ανταμείβει. Στο μυθιστόρημά της αυτό, η γλαφυρότητα της αφήγησης, η δύναμη της περιγραφής και η πλοκή της υπόθεσης κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι την τελευταία σελίδα. Με την ποίησή της εκφράζει τις ευαισθησίες της, τους προβληματισμούς της και τις διαμαρτυρίες της. Ελπίζω η Κατερίνα Ραμαντάνη Σαντραβέλα να βρει τη θέση της στο δύσκολο χώρο της λογοτεχνίας και τα βιβλία της να είναι καλοτάξιδα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα θα δώσουμε στον κύριο Κώστα Καρούσο, που θα μας μιλήσει για τη συγγραφέα και το έργο της. Να πούμε χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, ευτυχία για το 2014 και σας ευχαριστώ που σήμερα τιμάτε με την παρουσία σας την πρώτη δουλειά μιας νέας λογοτέχνης. Σημάδι εκγενετής. Πεζό, εκδόσεις Βεργίνα, 2013,
Αθήνα της Κατερίνας Γραμμαντάνη σαν Ραβέλα. Στην αγάπη υπάρχει το μεγάλο φυλαχτό που κάνει τον κόσμο αυτό περιβόητο. Μας λέει με στίχους της συγγραφέας, έτσι αποδελτιώνεται και στο πεζό της σημάδι ευγενετής με επίκεντρο την ιδέα, την πρακτική, τον προορισμό, τη γέννηση πολλαπλών ενδιαφέροντων για τη ζωή, τον στόχο και τον προορισμό της ύπαρξης που αναζητά την ολοκλήρωση και θέλει να προωθεί σε όλους τους ορίζοντες της καθημερινής μας πραγματικότητας. Το βιβλίο παρουσιάζει μια τραγική κατάσταση επιβίωσης ενός ατόμου που στην πορεία αποδεικνύεται ταλαντούχο, στα εικαστικά, προσινής χαρακτήρας, χωρίς δόλο και σκοπιμότητες επιλογών, με αναλύωτη θέληση που υποτάσσει τον αστάθμητο προσανατολισμό του στη ζωή και τέλος δικαιώνεται, όχι ως συγκυρία ή σύμπτωση γεγονότων, αφού η ζωή είναι μια συνεχόμενη αλυσίδα ψυχικών και διαπροσωπικών ταλαντώσεων, αλλά ως επιστέγασμα της οριμότητας, των εμπειριών, των κορυφώσεων που φέρνει ο χρόνος, στις κατευθυντήριες τελικά συνιστώσεις της προσωπικής μας πορείας. Πρωταγωνιστής λοιπόν η Αφροδίτη Κυπρέου που ενεργοποιείται ως άτομο παραγωγικά, ερωτικά, κοντά στον αδίστακτο, όπως θα φανεί κατόπι, ψυχολόγο της Τάσος Σιμεωνίδη. Μια εμπειρία χρόνιας αυτοπραγμάτωσης και προσγείωσης αυτοαναζήτησης και ψυχοπνευματικής χειραγώγησης από τον ψυχολόγο της, παράλληλη με την είσοδό της στη ζωή. Προσπαθώντας να επιλέξει εργασιακό προσανατολισμό, διαλέγοντας να γίνει ηθοποιός. Κούραση, αποστήθηση σεναρίου, όπως έλλειψη πιθανής κινητικότητας ή απόδοσης του ρόλου της βιασμένης, άπειρη αυτή από έρωτα, καλείται να αποδώσει τον ρόλο μιας βιασμένης κοπέλας στην αρρύθμιτη κοινωνία του καταναγκασμού και της άρνησης. Άρνηση ως προς τα εφόδια και πόσες επιλογές παραχωρεί στον απροσανατόλιστο νέο ή νέα για την μετέπειτα ζωή του. Η εικαστική δημιουργία της ήταν καταλυτική στην πορεία της. Μετά την λυτρωτική εξομολόγησή της για αυτήν την επιλογή, γράφει η συγγραφέας σελίδα 37. Η ακρίβεια χαρακτήριζε τη δουλειά της. Αποτύπωνε στα έντονα χρώματα των πινάκων της την έντονη προσωπικότητα που είχε. Και στη σελίδα 42 ήξερε πως η αγάπη βοηθάει, ότι η ζωή είναι γεμάτη απρόβλεπτα και μυστήριο. Εκεί λοιπόν ακουμπούσε η Αφροδίτη τα ψυχικά της αποτυπώματα. Συμπαραστάτης στη δύσβατη πορεία της υπήρξε ο Μιχάλης. Αδελφικό ψυχικό αποκούμπι, θαυμαστής και στηριγμάτης. Όλο το καταπιεσμένο παρελθόν της επιβραβεύτηκε ηθικά και οικονομικά με την συμμετοχή της στην Γαλερί της Αθήνας. Η προετοιμασία, η αθρώα προέλευση του κόσμου την όθησε στο να πιστέψει τη συνεισφορά της στη ζωή. Γράφει η συγγραφέα στη σελίδα 55. Ήταν ζωγράφος των αντιθέσεων. Η εξέλιξη της τεχνικής της ήταν ανάλογη με τα απόκρυφα της ψυχής της. Έλα, πού είναι, πού είναι. Όπως οι αισθητήρες της κατά γεγονότα που την είχαν επηρεάσει. Αυτό βεβαίως υπογραμμίζει την καθαρότητα του χαρακτήρα της. Και την προσήλωσή της να αποδώσει εικαστικά το κοινωνικό, θα έλεγα, ψυχογράφημα της εποχής της. Με την Κατερίνα και την Ελίτσα αποτελούσε μια τριαδική συγχορδία επικοινωνίας. Ήταν οι δύο φίλες της. Ο έρωτας και τον ψυχολόγο της γλύκαν τη λογική της και τροφοδοτούσε την παραγωγική και ποιοτική της εικαστική δημιουργία. Στο προσκήνιο έρχεται η Αργυρό. Επιμελημένη φωτογράφος στιγμιαίων συμβάντων της ζωής, προσγειωμένη και καλόγραφος, που στην ξενάγηση στη δική της έκθεση καταφάνηκε με το σημάδι ευγενετής που έφεραν και οι δύο τους την ταυτότητα και την ομοιογένεια συναισθημάτων και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αφροδίτη, Αργυρό και Μιχάλης,
αδέρφια στη ζωή συνέχισαν την αδιάσπαστη αλληλοστήριξη ως το τέλος. Όταν όμως εξουσιάζει ο έρωτας και αποκαλύπτεται ως εξαντλητική, ανεξάρτητη πηγή εφορίας και μοναδικότητας, τότε συνήθως καταγράφεται και η αρχή της τραγικής του πτώσης. Εκτός από τις πατρικές της καταθέσεις, έδωσε στον Τάσο Σημειονίδη και όλες τις εισπράξεις των πωλήσεων από τους πίνακες της στην Γαλερή της Αθήνας. Ενώ αυτός έφτασε ως τα όρια της απάτης, της προδοσίας και του προμελετημένου θανάτου της. Γράφει στη σελίδα 143 για τον Μιχάλη. Μόλις αντίκρισε το σώμα μου που βυγιζόταν σαν βαλίδι στον πάτο της πισίνας, πήρε τον έλεγχο της τραγικής κατάσταση στα χέρια του. Με φόρα έτρεξε χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο και βούτυξε σαν κατευθυνόμενος πύραυλος προς το μέρος μου, αρπάζοντάς με και τραβώντας με έξω από το νερό. Κοίτα! Αυτό υπήρξε και το ελιξίριο του έρωτα της Αφροδίτης στο γραφικό πευκοχώρι που ξεκίνησε και τελεσφόρησε όλο το ερωτικό δισκοπότηρο της αγάπης της. Ο Τάσος Σημειονίδης, μισοπαράλυτος και καταπονημένος από τροχαίο δυστύχημα, καθυλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι του, γράφει η συγγραφέα σελίδα 146. Ήταν φανερό το σημάδι του. Σημάδι δυστυχίας. Σημάδι μέσα του. Όχι ευγενετής, αλλά σίγουρα σημάδι στην ψυχή του. Από τη σελίδα 151, η συγγραφέα μας εισάγει στη σύντομη γνωριμία της με τον συμβολιογράφο Τωμά Μιχαηλίδη και στην πρότασή του να τον παντρευτεί. Ο λογισμός πέρασε αναφανδόν από όλα τα δεινά της ζωής της και σιωπηλά και αμετάκλητα προσγειώθηκε στις ακόλουθες σκέψεις, γράφει η συγγραφέας. Ήθελε να ζήσει ήρεμα, ευτυχισμένα, στο εξοχικό της, στο πευκοχώρι, στη γαλήνη της παραλίας τον χειμώνα, στο συζούνισμα των τουριστών το καλοκαίρι, με το χάδι της χαλκιδιώτικης άβρας, ρεμβάζοντας τον φάρο απέναντι, αφημένη στον ήχο των κυμάτων, στο βουητό των μελισσών, στο άρωμα των πεύκων, στην κασάνδρα της ψυχής της, πάνω στον ώμο του συντρόφου της, στη δυνατή αγκαλιά του και τέλος κάτω από τα παιδικά μάτια εκείνα της συνέχειάς της, του παιδιού της, τόσες εικόνες. Η χαραμάδα της σκέψης της φώτισε το πρόσωπό της και είπε αμέσως: «Δέχομαι». Βέβαια η γρήγορη απόφασή της ήταν το χρόνιο καταστάλαγμα δεινών και αρνήσεων. Δεν μπορούσε παρά να ζυγίσει τα γεγονότα άμεσα και τελεσίδικα. Την ευτυχία του συμπλήρωσαν η Αναστασία και ο Σωτήρης. Κόρη και ένας γιος που ανέστησαν τα όνειρά τους και έσωσαν τις ζωές τους. Για το βιβλίο «Σημάδι Ευγενετής» γράφουν οι συγγραφέας Πασχαλία Τραβού. Το έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια αξιοπρεπής μυθιστορηματική κατάθεση και μια εγγύηση για την εργατικότητα και το ταλέντο της δημιουργού της. Ο εξαίρετος φίλος και κριτικός λογοτεχνίας Γιώργιος Παπαδάκης γράφει: «Το ξεδίπλωμα της ψυχοσύνθεσης των χαρακτήρων απομακρύνει το αφήγημα από τον ρόλο ενός ερωτικού μυθιστορήματος του σειρμού. Με την συγγραφέα να αποδεικνύεται ικανή να μεταδώσει όλες τις ανασφάλειες, τα άγχη και τους προβληματισμούς των ηρώων μέσα από μια επιτυχημένη ψυχολογική διείσδυση». Και ο καθηγητής Ιωάννης Σπανός, η νουβέλα «Σημάδι Ευγενετής» καθοδηγεί τους νεαρούς και όχι μόνο αναγνώστες να γνωρίσουν κάτω από μια άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα, τις δυσκολίες, την εκμετάλλευση, την απάτη και την ανηθικότητα, στοιχεία τα οποία βιώνει η ηρωίδα από το ξεκίνημα της ζωής της. Αγαπητοί προστιχημένοι, φίλες και φίλοι, κύρια στόχευση του βιβλίου «Σημάδι Ευγενετής» της Κατερίνας Ραμαντάνη Σαντραβέλα είναι η απόλυτη προσήλωση
στις μελλοντικές μας επιδιώξεις. Ποτέ να μην εγκαταλείπουμε τα προσωπικά μας οράματα. Με αυστηρή επιλογή αξιών και συνεργατών. Η επιτυχία συνευρίσκεται στις αξίες που μεταφέρει στον αναγνώστη και στην αδιάλειπτη εργατικότητα. Στο μέγεθος της επικοινωνίας με τα δικά σου πρόσωπα. Στην ελπίδα και την αισιοδοξία που οικοδομείς για το μέλλον. Την ευχαριστούμε. Τώρα η ηθοποιός μας θα μας διαβάσει από 3 αποσπάσματα από το βιβλίο. Η διαδρομή μέχρι τη σκηνή ήταν για μένα πολύ αγχωτική. Το πυκνό σκοτάδι με έκανε να σκοντάψω στα μισά, ενώ οι άδειες θέσεις των θεατών μου προκαλούσαν ένα αίσθημα χάους. Ο Ερμής Παπαδόπουλος καθόταν στη μέση των πρώτων καθισμάτων, μόνος, καπνίζοντας ένα πουρο αβάνας, ως συνήθως. Η ξύλινη σκηνή ήταν πολύ ακατάστατη. Κάποια ξυλωμένα σκηνικά παλιάς παράγκας και μερικά κουρέλια πεταμένα εδώ και εκεί. Δύο ροζ βροβολής αχνόφεγγαν δεξιά και αριστερά, ενώ η ατμόσφαιρα πνιγόταν από την έντονη μυρωδιά του πουρου. Μια μικρή ξύλινη σκάλα συνέδεε το κέντρο της σκηνής με τους θεατές. Προτίμησα να ανέβω την αριστερή πόρτα των παρασκηνίων και στάθηκα όρθια, ακριβώς στο κέντρο, απέναντί του. Τα πόδια μου έτρεμαν ελαφρώς και αναρωτιόμουν τι ήθελα και φόρεσα το γκρι το φόρεμα. Είχα μαζέψει τα μαλλιά μου και φαίνονταν οι συσπάσεις από τα σαφώδη χείλη μου. Προφανώς, θέλησα να αναδείξω τα πράσινα μάτια μου. Ήταν το ατού μου. Ένιωθα πως κάτι υπήρχε στη σκηνή. Αόρατο, μα απειλητικό. Παρ' όλα αυτά, άρχισα να ερμηνεύω το ρόλο όσο πιο καλά μπορούσα. Μιας βιασμένης και κακοποιημένης γυναίκας. Σχεδόν είχα μουρκώσει παίζοντας. Χτυπιόμουν μέσα στα βρώμικα κουρέλια, βγάζοντας μίσος, θυμό, πόνο. Ξάφνου ακούστηκε η φωνή του. «Φτάνει! Από την αρχή! Μπες μέσα στο ρόλο! Μάτωσε!» Μάζεψα τα φορτισμένα συναισθήματά μου και ξαναπροσπάθησα. Στην αρχή έπαιζα μια λυπητερή παντομήμα. Μετά άρχισα να χτυπιέμαι. «Τι κάνεις!» Στην παπανιά να υποφέρω. «Τι πες! Τι κάνεις!» Λες και είναι ένα πρόσωπο. Περισσότερο θα έλεγα, έμοιαζα με φαλιού. Με την πρώτη ματιά φαινόταν μια θλίψη. Όχι όμως αυτό το κάτι το ξεχωριστό, το αληθινό, το σαρωτικό. «Στοπ! Ξαναδοκίμασε! Πείσε με! Δυνατά! Να το ζεις!» μου φώναξε πάλι. Η Αφροδίτη φεύγοντας κατέβηκε την Τσιμισκή. Τα καταστήματα είχαν κλείσει. Περπατούσε αργά, με τη σκέψη της να την κρατά αιχμάλωτη. Τα φιλιά και τα λόγια τους ήταν βάλσαμο για αυτήν. Ένιωσε λίγη ζεστασιά. Δεν είχε αντοχές για αυτοκριτική και πολλά. Θα το έκανε αργότερα. Ακόμα προσπαθούσε να συνέλθει. Ένα αεράκι την ξύπνησε από τις σκέψεις της. «Καλό σημάδι», μονολόγησε. Η ματιά της έπεσε στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Μια φωτισμένη γκαλερί. Το βλέμμα της στυλώθηκε σε έναν πίνακα. Μια γυναίκα γυμνή, καθισμένη στο πάτωμα ενός δωματίου. Στο στήθος της υπήρχε ένα σημάδι και μια ελιά. Η επιγραφή κάτω από τον πίνακα έγραφε «Εν σαρκή και σώματι». Το πρόσωπο της ζωγραφιάς ήταν θλιμμένο. Οι πινελιές του πίνακα ήταν αδρές, δυνατές. Έβγανα συνέστημα μελαγχολίας. Η Αφροδίτη έστεκε ακίνητη για ώρα, σαν άγαλμα. Βούρκωσε. Η ψυχή της είχε ματώσει. Ο καλλιτέχνης την είχε αγγίξει ολοκληρωτικά στην ψυχή. Ένιωσε να ταυτίζεται με το μοντέλο και ψέλισε. «Μου μοιάζει. Εγώ είμαι». Τα έντονα συναισθήματα την όθησαν να σιγουρεύσει την απόφαση που είχε πάρει.
να κάνει το άλμα της νέας ζωής της, να γίνει μια καλή ζωγράφος, καλλιτέχνης με ψυχή. Δεν το άφησε για την επόμενη εβδομάδα. Το πρωί κιόλας γράφτηκε στο εργαστήρι της ζωγραφικής της Καλαμαριάς. Θα ξεκινούσε ένα ταξίδι στον κόσμο των χρωμάτων. Ταξίδι ομορφιάς. Ταξίδι αναζήτησης. Ταξίδι ελπίδας. Μην ξεχνάς τα χάπια σου. Πρέπει να ηρεμήσεις και να κοιμάσαι. Έχεις μία επιλογή. Να παλέψεις με τον εαυτό σου, όχι με εκείνον, ούτε με ό,τι έγινε. Ο ψυχικός πόνος επιδρά σε κάθε ίνα της ύπαρξής μας. Το μυαλό είναι αρχείο με μνήμες, που ξεφυλίζει ασταμάτητα. Συγκρίνει τα καινούργια με τα παλιά. Αντλεί στοιχεία από την τράπεζα πληροφοριών του και καθυστερεί να αντιδράσει, αν αυτά είναι άσχημα. Ο νους προτιμάει τις ευχάριστες εμπειρίες, αλλά πρέπει να τις βρει κάτω από το βούρκο που έχει δημιουργηθεί. Αν τα καταφέρει, τις κακές τις θάβει. Δεν φωτίζει τη δυστυχία, την απογοήτευση, την μοναξιά. Αλλά το φως αυτό θα το ανάψεις εσύ. Μόνος σου θα βρεις το διακόπτη μέσα σου και θα τον στρίψεις. Είναι πολύ μικρός και καλά κρυμμένος, αλλά μπορείς να τον εντοπίσεις μόνο ίδια, γιατί τον έχεις στο υποσυνείδητό σου. Ο νους σε κάνει έξυπνο, όχι ευτυχή και ολοκληρωμένο. Αυτά είναι θέματα της ψυχής. Όσο για το σώμα, δεν είναι παρά το μέρος που φιλοξενεί το νου και την ψυχή. Ο σωματικός πόνος περνάει, μα η ψυχή μας πάλεται σαν να πλοκάνει τις θαλάσσιες ανεμόνες από τα ρεύματα και τα μηνύματα που δέχεται από το νου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Όλοι τη γνωρίζουμε, φαντάζομαι. Γεια σας. Με αυτά που έχω ακούσει, καλημέρα σε όλους σας. Νομίζω το κατάλληλο τραγούδι που θα πω είναι η Αλφονσίνα Γελμάρ, η οποία ήταν μια ποιήτρια που λεγόταν Αλφονσίνα Στόρμη, που αυτοκτόνησε από αγάπη. Και περιγράφοντας το τραγούδι κάτω από το βυθό, είναι ένα πολύ χρωματιστό τραγούδι, αλλά με πολύ πόνο στο βάθος. Cuenta una leyenda.
Chegou a